Υποτονική είναι ακόμα η κίνηση στην αγορά πετρελαίου θέρμανσης στην Κρήτη, με τους καταναλωτές να μεταφέρουν χρονικά τις παραγγελίες τους, αφού ο καιρός είναι ακόμα καλός και οι θερμοκρασίες υψηλές για την εποχή. Οι θερμοκρασίες είναι υψηλές για την εποχή, οπότε ο κόσμος όλο το προηγούμενο διάστημα δεν έδειξε πρόθεση να προμηθευτεί πετρέλαιο. Τις τελευταίες 10 μέρες μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα και ο κόσμος και ρωτάει αλλά και προμηθεύεται σιγά-σιγά. Και φαντάζομαι ότι αυτό θα κορυφωθεί κοντά στις γιορτές όπως γίνεται κάθε χρόνο. Ευτυχώς που βοηθάει ο καλός καιρός, γιατί μεν χειμώνα έχουμε αλλά χειμώνα δεν βλέπουμε, αλλά τουλάχιστον ελαφρύνει λίγο την τσέπη. Αφού δεν έχω φράγκο, πες να παραγγείλω. Έχω βάλει πολλά χρόνια, αλλά δεν μπορώ να... Με την τιμή του πετρελαίου στα ύψη, οι πρατηριούχοι τονίζουν την ανάγκη μείωσης του ειδικού φόρου που τα τελευταία χρόνια έχει εξισωθεί με αυτόν του πετρελαίου κίνησης, εκτοξεύοντας το κόστος της θέρμανσης των οικοκυριών. Η μέση τιμή σήμερα στο Ηράκλειο, στην πόλη, είναι περίπου στο 1,05, 1 ευρώ και 5 λεπτά. Αυτό το οποίο δυστυχώς κάνει το προϊόν απαγορευτικό και είναι κάτι το οποίο θα ήθελα πάλι να το τονίσω, είναι δυστυχώς ο υψηλός ειδικός φόρος κατανάλωσης. Είναι κάτι το οποίο έχουμε πιέσει πολύ την πολιτεία από την πλευρά τη δική μας για να ρίξει αυτό το νούμερο, για να πέσει στα επίπεδα του 2011, όταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ήταν 60 ευρώ το χιλιόλιτρο, όταν σήμερα είναι 280. Στο μεταξύ, αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης. Τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια θα πρέπει μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου να κάνουν την αίτησή τους, προκειμένου να πληρωθούν έως το τέλος του έτους. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλό κίνητρο. Αρκεί να το εκμεταλλευτεί κανείς και να μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Στην Κρήτη, για κάθε δικαιούχο χορηγείται επίδομα πετρελαίου θέρμανσης ίσο με 80 ευρώ. Το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Πέρσι δίνω 70 ευρώ, ο φέτος θα δώσω 80. Λεφτά είναι αυτά. Και πώς θα θερμανθείτε? Όπως μπορώ, με ξύλα. Αυτό το ποσό θα το λάβει ολόκληρο ο καταναλωτής, αρκεί να πάρει το διπλάσιο σε ποσότητα από το ποσό που δικαιούται επιδότηση. Αυτό είναι το κριτήριο φέτος και μόνο. Το επίδομα είναι αφορολόγητο και δεν αποτελεί εισόδημα, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση και μέσα στο 2020 μπροστά στον κίνδυνο να μείνει τελικά διάθετο ένα σημαντικό ποσό από το διαθέσιμο κονδύλι για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης.